Ήδη αγαπητοί μου εισερχόμεθα εις το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου της Σοφίας Σιράχ. Σε αυτό το κεφάλαιο αναπτύσσεται η σχέση των παιδιών προς τους γονείς, ενώ η σχέση των γονέων προς τα παιδιά αναπτύσσεται εις το 30 κεφάλαιο, και ακόμη βεβαίως θα αργήσουμε να φτάσουμε έως εκεί. Φυσικά δεν εξαντλείται το θέμα σε αυτά τα λίγα χωρία, τα περίπου 16 που αναφέρονται εις το θέμα, όπως σας είπα, των σχέσεων των παιδιών προς τους γονείς, αλλά μόνο κάποια κύρια σημεία θίγονται. Μην ξεχνάμε ότι η Αγία Γραφή ποτέ δεν εξαντλεί ένα θέμα όταν το περιγράφει. Είναι μέθοδός της. Αλλά επανέρχεται εις το θέμα αυτό σε άλλο σημείο της, σε άλλο βιβλίο της και ούτω καθεξής. Και όταν θα επανέλθει, εκεί θα πιάσει άλλη πτυχή του ιδίου θέματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό μάλιστα πρέπει να το προσέχουμε και εμείς οι ομιλούντες, αλλά και εσείς που ακούτε το Λόγο του Θεού, αλλά και όταν εσείς συμβουλεύετε τα παιδιά σας, δεν πρέπει ποτέ να εξαντλείτε ένα θέμα και να μην επανέρχεστε ποτέ εις αυτό. Ότι, ας με επιτραπεί να κάνω αυτό, να πω αυτό τον λόγο, ότι ό,τι θα λέγαμε στη ρητορική είναι λόγος. Λόγος θα πει, πιάνω ένα θέμα και το εξαντλώ. Ή αν θέλετε ακόμη μία πραγματεία. Αλλά εξαντλώ το θέμα. Όχι, τέτοιο πράγμα ο Λόγος του Θεού δεν το γνωρίζει. Απλώς θα θίξει μερικά σημεία και θα επανέλθει αλλού, εις άλλων χρόνων και το καθεξής. Και επανέρχεται, και επανέρχεται ο Λόγος του Θεού. Αυτό είναι εκείνο που πολλές φορές συναντάμε, ιδίως στην Παλαιά Διαθήκη, με τις πολλές επαναλήψεις. Που θα έλεγε κανείς, γιατί υπάρχουν αυτές οι επαναλήψεις? Είναι λόγοι ποιμαντικοί, για να υπάρξει εντύπωση, δηλαδή τύπωμα μέσα στο μυαλό. Διότι όταν μια φορά το πούμε κάτι, τη στιγμή εκείνη μπορεί να μην είχαμε το νου μας, να μην είχαμε ωριμότητα, δεν ξέρω τι άλλα μπορεί να συμβαίνουν, και τελικά να μην τυπωθεί εκείνο το κάτι, εκείνη η αλήθεια, και τελικά να ζημιώσουμε. Γι' αυτό το λόγο σας σημειώνω ότι η Αγία Γραφή βεβαίως δεν εξαντλεί το θέμα αυτό των σχέσεων παιδιών προς γονείς, μόνο θίγει μερικά σημεία. Εγώ βέβαια μπορεί ενδεχομένως στην πορεία του θέματός μας, διότι σήμερα δεν θα το τελειώσουμε, μόνο μια εισαγωγή θα κάνουμε τροπόντινα, δεν θα πάρω από άλλα σημεία της Αγίας Γραφής παρά όπου μου χρειάζεται, για να στηρίξω εκείνα που αναφέρει το βιβλίο Σοφία Σιράχ. Άρα λοιπόν ούτε εγώ θα το εξαντλήσω το θέμα, αλλά κατά καιρού θα επανερχόμεθα στο ίδιο θέμα σε άλλες πτυχές, όπως ακριβώς μας το παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού μέσα στο Ιερό Κείμενο. Θα πρέπει ακόμη να σας τονίσω ότι οι καιροί μας έχουν καταστήσει αυτήν την σχέση των παιδιών προς τους γονείς πολύ κρίσιμη. Και τούτο οφείλεται κυριότατα στη σχέση αντιστρόφως των γονέων προς τα παιδιά. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, είναι θέμα αγωγής. Θα το πω απλά. Το τι αγωγή θα ασκήσει ο γονιός το παιδί του θα έχει ανταπόκριση από το παιδί του προς το πρόσωπό του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως ακριβώς όταν φωνάξω σε μια πλαγιά του βουνού μία λέξη, ύστερα από λίγο θα πάρω τη λέξη που εξεφώνησα. Και αν δεν μπορώ να λέγω «σ' αγαπώ», θα ακούσω «σ' αγαπώ». Και αν εξαπολύσω το «σε μισώ», θα πάρω το «σε μισώ». Έτσι λοιπόν η σχέση των παιδιών μου προς εμένα το γονιό τους δεν είναι παρά η αντανάκλαση του τι εγώ έδωσα στα παιδιά μου.
Δηλαδή οφείλεται στην σχέση των γονιών προς τα παιδιά, στην αγωγή. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό το θέμα της αγωγής. Και αν θέλετε για την ακρίβεια, αυτό έπρεπε να προηγηθεί. Αλλά επειδή στο Ιερό Κείμενο είναι όπως είναι, γι' αυτό το αφήνουμε και πιάνουμε το δεύτερο αυτό σημείο. Αλλά δεν είναι όμως μόνο το θέμα της αγωγής, τουλάχιστον για την εποχή μας. Είναι και ένα γενικότερο, θα λέγαμε, πολιτιστικό και κοινωνιστικό κλίμα της εποχής. Δηλαδή, και άλλοι παράγοντες υπησέρχονται για να δημιουργήσουν ό,τι θα δημιουργήσουν στα παιδιά. Δεν είναι λοιπόν πάντοτε μόνο θέμα αγωγής. Είναι και θέμα περιβάλλοντος και θέμα εποχής. Αυτά όλα που αποτελούν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο είμεθα, θέλουμε δεν θέλουμε, τοποθετημένοι. Γι' αυτό θα παρακαλέσω, πολλοί γονείς έρχεστε και μου λέτε ότι έχετε αποτύχει όταν τα παιδιά σας δεν παίρνουν καλό δρόμο. Δεν θα ήθελα να σας πω ότι έχετε επιτύχει, γιατί αν έπρεπε κανείς να καθίσει και να προσέξει μερικά πράγματα, θα παρατηρούσε ότι θα έχετε κάνει ίσως βασικά λάθη τα οποία δεν προσέξατε, χωρίς να το αντιληφθείτε ότι έκανατε βασικά λάθη. Πέραν όμως αυτού, φταίνε και άλλοι παράγοντες. Γι' αυτό σας παρακαλώ, μπορείτε βέβαια να λέτε στον εαυτό σας ότι αποτύχατε, μην το παίρνετε όμως απολύτως. Μπορεί να πενθήσετε και μάλιστα να έχετε συνείδηση πράγματα ότι δεν συντελέσατε σωστά στην αγωγή των παιδιών, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάτε, για να μην απογοητευτείτε, ότι υπάρχουν και οι παράγοντες του περιβάλλοντος. Και ήδη με ύστερα από αυτή τη μικρή εισαγωγή που σας έκανα, εισερχόμεθα εις το ιερό κείμενο. Εμού του πατρός ακούσατε τέκνα και ούτως ποιήσατε ή να σωθείτε. Ο γαρ Κύριος εδόξασε πατέρα επί τέκνης και κρίσιν μητρός εστερέωσεν ευφυής. Ο τιμών πατέρα εξυλάσσεται αμαρτίας και όσο αποθησαυρίζων οδοξάζων μητέρα αυτού. Ο τιμών πατέρα εφρανθίσεται υποτέκνων και εν ημέρα προσευχής αυτού εις ακουστήσεται. Ο δοξάζων πατέρα μακροημερεύσει και ο εις ακούων Κυρίου αναπαύσει μητέρα αυτού. Και ως δεσπότες δουλεύσει εν της γενής σας ειν αυτών. Εν έργο και λόγο τίμα τον πατέρα σου ή να επέλθεις η ευλογία παρά αυτού. Ευλογία γαρ πατρός στηρίζει οίκους τέκνων. Κατάρα δε μητρός εκριζεί θεμέλια. Μη δοξάζου ένα τιμία πατρός σου, ούγαρες της η δόξα πατρόσα τιμία. Η γαριδόξα ανθρώπου εκτιμής πατρός αυτού και όνειδος τέκνης μήτυρ εναδοξία. Τέκνον αντιλαβού εν γύρα πατρός σου και μη λυπήσεις αυτόν εν τη ζωή αυτού. Κανά πολύ πισίνεσιν, συγγνώμην έχε και μη ατιμάσεις αυτόν εν πάση ισχύη σου. Ελεημοσύνη γαρ πατρός ού και επιληστήσετε και αντί αμαρτιών προσανοικοδομηθεί σε τέση. Εν ημέρα θλίψε όσου αναμνηστεί σε τέσου, ως ευδία επιπαγετό, ούτως αναλυθίσονται σου εαμαρτίε. Ως βλάσφημος ο εγκαταλειπών πατέρα. Και κατηραμένος υπό Κυρίου ο παροργίζων μητέρα αυτού. Αυτά, αγαπητοί μου, είναι τα 16 χωρία που σας είπα εις το τρίτο κεφάλαιο. Σας τα έκανα μόνο μια ανάγνωση. Τώρα σιγά σιγά με τη βοήθεια του Θεού και με το φωτισμό του, να δούμε τι έχουν να μας πουν αυτά. Εμού του πατρός ακούσατε τέκνα και ούτως ποιήσατε ή να σωθείτε. Εμένα τον πατέρα σας ακούσατε, παιδιά, και αν έτσι κάνετε θα σωθείτε, ή κάνοντας έτσι θα σωθείτε.
εις τον πρώτον στίχον του προηγουμένου κεφαλαίου αναφέρεται το εξής: τέκνον ή προσέρχη δουλεύει Κυρίο Θεό, ετοίμασον την ψυχή σου εις πειρασμόν. Αρχίζει με τη λέξη τέκνον. Στο παρόν χωρίον έχουμε τη λέξη τέκνα και πατήρ. Αναφέρεται δηλαδή αυτή η έννοια του πατρός και των τέκνων ή του τέκνου. Έτσι εισάγεται μια μορφή διαλόγου μεταξύ πατρός και Υιού, που είναι από φιλολογικής πλευράς πολύ συνηθισμένη στα σοφιολογικά βιβλία. Πρέπει να σας σημειώσω ότι θα κάνουμε και μερικές φιλολογικές αναλύσεις, είναι ανάγκη, για να όχι μόνο να ωφεληθούμε απλώς έτσι να πάρουμε μερικά ηθικά στοιχεία, αλλά και να χαρούμε και να απολαύσουμε. Μην ξεχνάτε ότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι μόνο ωφέλιμος, είναι και όμορφος. Είναι και όμορφος, είναι ωραίος ο Λόγος του Θεού. Είναι απόλαυση, είναι τρυφή. Ο Παράδεισος δεν παρήχε μόνο καρπούς στους πρωτοπλάστους για να ζήσουν κατά ωφελημιστικών τρόπων, αλλά ήταν ωραίος. Ωραίος να τον ευλέπεις, να τον χαίρεσαι, να τον απολαμβάνεις. Ήταν ωραίος. Εξάλλου το στοιχείο της ομορφιάς, η αξία της ομορφιάς δεν είναι έξω από τα δημιουργήματα του Θεού, έξω από το Θεό. Ο Θεός είναι ωραίος. Ωραία πράγματα δημιουργεί. Δεν είναι μόνο σοφά, δεν είναι μόνο ωφέλιμα, αλλά είναι και ωραία. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε αυτές τις μικροαναλύσεις όσο τούτο επιτρέπεται, για να απολαμβάνουμε και την ομορφιά του Λόγου του Θεού. Έτσι στα σοφιολογικά, όπως σας είπα, βιβλία όπως είναι οι Παροιμίες Σοφίας Σολομώντος, Ιώβ και τα λοιπά, αυτά λέγονται σοφιολογικά, κυρίως Παροιμίες Σοφίας Σολομώντος, Σοφίας Ιράκ, Εκκλησιαστής. Συχνά συναντούμε αυτές τις εκφράσεις πατήρ τέκνων. Παιδί μου, λέει, τέκνων μου και τα λοιπά, άκουσε εμένα τον πατέρα σου και δεν θα χάσεις και ούτω καθεξής. Ποιος όμως είναι αυτός ο πατήρ? Εάν βέβαια το τέκνον είναι ο αναγνώστης ή ο ακροατής του βιβλίου περί του οποίου ο λόγος γίνεται. Σε ένα πρώτο επίπεδο προφανώς ομιλεί εδώ ο ιερός συγγραφεύς, δηλαδή ο ίδιος είναι ο πατέρας, ο ιερός συγγραφεύς, και παίρνει την πατρική θέση για να πει στον αναγνώστη με ένα τόνο τρυφερότητος και ενδιαφέροντος ό,τι έχει να το πει. Όπως γράφει κάποιος ένα γράμμα και λέει, παιδάκι μου, άκουσε εμένα τον πατέρα σου. Ο πατέρας εννοείται. Ή ακόμη, αν δεν θα μπορούσε κανείς να βάλει το πατέρας, θα μπορούσε να παρουσιάσει στη γραφή του, στο γράμμα του, τα άσπρα του μαλλιά, τα πολλά του τα χρόνια, τη σύνεσή του. Παιδάκι μου, γέρασα, είμαι πρεσβύτης, είμαι γέρος, άκουσέ με. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, εδώ δημιουργείται μια όμορφη σχέση, συναισθηματική σχέση, η οποία είναι χρήσιμη, είναι ωφέλιμη, έξω από το ότι είναι ωραία. Είναι ωφέλιμη διότι έρχεται να βοηθήσει τον αναγνώστη ή τον ακροατή ότι με αγαπάει αυτός που μου τα γράφει, ενδιαφέρεται για μένα, θέλω να τον ακούσω, πρέπει να τον ακούσω. Σε ένα δεύτερο επίπεδο όμως, η έκφραση πατήρ και τέκνων δεν είναι παρά η ενυπόστατος σοφία. Αυτή ομιλεί. Μάλιστα στο βιβλίο Σοφία Σολομώντος και στο βιβλίο Παροιμίε είναι σαφές ότι μιλάει η σοφία. Άλλοτε φαίνεται ότι ομιλεί ο Σολομών, άλλοτε φαίνεται όμως ότι ομιλεί η σοφία. Είναι η ενυπόστατος σοφία. Και βλέπετε τώρα ότι ενώ στο πρώτο κεφάλαιο ομίλη η σοφία, το ενθυμίστε όταν το αναλύσαμε, το δεύτερο αρχίζει με το τέκνον και το τρίτο λέει, παιδί μου, άκουσε τέκνα, λέγει, ακούσατε μένα τον πατέρα σας.
Είναι λοιπόν η ενυπόστατο σοφία, η οποία θεωρείται εδώ ως πατήρ. Και πράγματι κατά τον Ισαΐα είναι ο πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Είναι ο Θεός Λόγος που είναι πατήρ του μέλλοντος αιώνας, είναι η ενανθρωπίσαστα σοφία, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτή η έκφραση, ακούσατε εμού του πατρός, εμού του πατρός. Γιατί βάζει αυτό το εμού του πατρός, δηλαδή εμένα τον πατέρα σας? Σαν να μοιάζει λίγο πλεοναστικό. Είναι χαρακτηριστικό όμως, γιατί σημαίνει ότι δεν πρέπει να ακούσετε κανέναν άλλον έξω από εμένα τον πατέρα σας. Και πράγματι θα λέγαμε, ο Θεός, η ενυπόστατο σοφία, ο Λόγος, ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός που πρέπει κατά απόλυτον τρόπον να ακούσουμε. Μπορούμε βέβαια να πούμε στους ανθρώπους που θα μας πούν ότι θα μας πούν, να πούμε θα του εξετάσω αυτό το οποίο μου λες. Μπορεί να έχω τον τρόπο μου, τον λόγο μου, την αμφιβολία μου, την αντίρρησή μου. Αλλά δεν είναι όμως αυθεντίες όλοι αυτοί που θα μπορούν να πούν κάτι. Αυθεντία είναι μόνον η ενυπόστατα σοφία. Γι' αυτό λέγει εδώ εμού του πατρός σου, του πατρός σας τέκνα να ακούσατε. Εμού του πατρός ακούσατε τέκτα. Το πόσο σπουδαίο, αγαπητοί μου, είναι αυτό, μόλις και ανάγκη να το πούμε, ιδίως στην εποχή μας που πολλές ειρήνες πολλά λέγουν και τραγουδάνε, ότι πρέπει να ακούμε μόνο τον Ιησού Χριστό. Αν πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, μόνο και κατά απόλυτον τρόπον τον Ιησού Χριστό πρέπει να ακούμε. Ξέρετε τι θα λέμε? Το λέει ο Χριστός. Τέρμα. Τελείωσε. Τέρμα. Αγαπητοί μου, δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά απλώς μόνο σας το λέγω σαν ένα θαύμα του Θεού. Κάπου 16 χρονών με απασχολούν, κι άλλοτε μου φαίνεται σας το έχω πει, διάφορα προβλήματα, εκείνα που απασχολούν την εφηβεία. Βέβαια δεν υπήρχε κανείς που θα συμβουλεύσει. Ήταν κατοχή, ποιος θα συμβουλεύσει? Ο καθένας κοιτούσε μόνο να ζήσει τότε. Ήταν η επιβίωση, όχι η εφβίωση. Όχι για να ζήσεις πνευματικά, αλλά απλώς να ζήσεις. Εμένα με ενδιέφερε βεβαίως πάρα πολύ το θέμα, και τότε είπα απλά, πολύ απλά, θα ανοίξω την Αγία Γραφή. Επειδή δεν η Αγία Γραφή υπήρχε στο σπίτι μας, αλλά θα τη διαβάζω. Πανάθλια τα αρχαία μου βεβαίως τότε, τι καταλάβαινα, τέλος πάντων, ό,τι μπορούσε να καταλαβαίνω. Και άρχισα να μελετώ, να διαβάζω μέρα νύχτα. Έφτασα κάπου και βρήκα την απάντηση. Εκείνο το θαυμάσιο στην προς Εβραίους επιστολή έπεσε από την αρχή την Αγία Γραφή. Τίμιος ο γάμος εν πάση και εκεί τι αμίαντος, πόρνους δε και μηγούς, κρινεί ο Θεός. Για μένα ήταν η απάντηση, τελείωσε πάλι. Έπρεπε να μείνω μακριά από την αμαρτία, η οποία χαρακτηρίζεται αμαρτία, χωρίς βεβαίως η εποχή μου να χαρακτηρίζει αμαρτία την ανηθικότητα, όπως και σήμερα πολύ περισσότερο. Αγαπητοί μου, ξέρετε τι είπα? Το λέγει ο Θεός. Και ο Θεός ξέρει πιο πολλά από τη μάνα μου και τον πατέρα μου, που βεβαίως δεν μου είχαν πει τίποτα, αλλά και από την κοινωνία η οποία μπορούσε να λέγει εκείνα που μπορούσε να λέγει. Ο Θεός ξέρει πιο πολλά. Θα ακούσω το λόγο του Θεού. Τελείωσε πάλι. Κοιτάξτε, απλά, τόσο απλά όπως απλά σας τα περιγράφω τώρα. Και σώθηκα. Όπως και λέγει και εδώ πέρα, ακούσατε τέκνα και ούτως ποιήσατε ή να σωθείτε. Θα πούμε λοιπόν, ο καθένας σας το πει, σας παρακαλώ, σας ηκετεύω. Είναι δοκιμασμένο πράγμα. Το λέγει ο Θεός. Αφού το λέγει ο Θεός, τέλειος. Αυτό είναι όλο. Όλοι οι άλλοι, οι λαβυρινθώδεις θα λέγαμε, λογισμοί, ορθολογισμοί και τα λοιπά, να πάνε στην άκρη. Δεν μας χρειάζουν. Αυτό είναι αρκετό μόνο. Η εμπιστοσύνη στο λόγο του Θεού. Και πράγματι θα πάρουμε σωστή απάντηση, γιατί ο λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος, είναι ορθός και έχει ζωή. Ακόμη θα λέγαμε, εκείνο το εμού του πατρός σας λέγει ακούσατε, είναι πια ότι στην Καινή Διαθήκη
ο Θεός Πατήρ θα φανερώνει τον Υιό Του στον κόσμο, όπως λέει η προς Εβραίους επιστολή, τον εισαγάγει στον κόσμο. Και τι λέγει τώρα η φωνή του ουρανιού Πατρός? Αυτού ακούεται. Είναι και στην βάπτιση, είναι και στη μεταμόρφωση. Αυτού ακούεται. Δηλαδή μία μαρτυρία που είναι έξω από το δεύτερον πρόσωπο. Είναι η μαρτυρία του πρώτου προσώπου της θεότητος. Ενώ εδώ ομιλεί στη Σοφία Σιράκ το δεύτερο πρόσωπο που λέγει «Εμού του Πατρός τέκνα ακούσατε». Αλλά ας επανέλθουμε, αγαπητοί μου, στο πρώτον επίπεδο. Σε αυτή τη φυσική διάσταση που είναι το σχήμα πατέρας παιδί. Δηλαδή ο φυσικός πατέρας, αυτός που κάνει το παιδί του. Όχι τώρα στον Θεόν Λόγο, αλλά να έρθουμε εις τον πατέρα των φυσικών. Εδώ όταν λέγει «Εμού του Πατρός ακούσατε», προκύπτει ένα τεράστιο θέμα. Είναι το θέμα της αυθεντίας του Πατρός. Διότι το τέκνον πρέπει να ακούσει, λέει, τον πατέρα. Εμένα τον πατέρα σου, παιδί μου, να ακούσεις. Αμέσως λοιπόν τίθεται το θέμα της αυθεντίας. Για αυτήν θα μιλήσουμε στον επόμενο στίχο. Αλλά τούτο μόνο σημειώνω εδώ, ότι κατά ανάγκη ο πατέρας πρέπει να είναι αυθεντία. Εάν ο πατέρας δεν είναι αυθεντία, τότε δεν μπορεί να προβάλλει εκείνο το «εμού ακούσατε», εμένα να με ακούσετε. Και πρέπει να τονιστεί εξ αρχής, και σας το τονίζω αυτό, ότι η οικογένεια, αγαπητοί μου, είναι, προσέξτε πολύ, ένα σχήμα του παρόντος αιώνος. Παρά τα αυτά πρέπει να διατηρήσει την αυθεντία της. Είναι ένα σχήμα του παρόντος αιώνος. Στην αιωνιότητα το σχήμα αυτό δεν θα υπάρχει. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει οικογένεια. Ο πατέρας μου εμένα με γέννησε και γι' αυτόν είμαι παιδί του, και για μένα είναι πατέρας μου διότι αυτός με γέννησε. Αλλά στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει περίπτωση ότι εγώ θα είμαι το παιδί του πατέρα μου. Διότι αυτή η συγγένεια, αυτός ο βαθμός συγγενείας που υπάρχει, κατά ανάγκη υπάρχει στον κόσμο αυτόν, για να έρθουν άνθρωποι στον κόσμο αυτόν. Έτσι, όταν θα βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού, δεν θα υπάρχει αυτή η σχέση. Πολύ δε παραπάνω δεν θα υπάρχει η σχέση συζύγων. Δεν θα πει κανείς ότι ο ή σύζυγός μου θα είναι και εκεί το ίδιο, έστω και εν πνευματική εννοία, δηλαδή με την έννοια ότι, τέλος πάντων, βεβαίως δεν υπάρχει γάμος στη Βασιλεία του Θεού, αλλά τέλος πάντων θα είναι η σύζυγός μου που την είχα στη γη. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι αδελφοί. Όλοι μεταξύ των είναι αδελφοί. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό το σχήμα της συγγενείας που υπάρχει εις τον παρόντα αιώνα. Αυτό το λέγει ως εξής ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος πόσο χαίρεται, γιατί έτσι είναι, να ζει από την παρούσα ζωή πραγματικότητες μελλοντικές, εξωκοσμικές, πνευματικές, της Βασιλείας του Θεού πραγματικότητες. Γράφει λοιπόν στην 1η προς Κορινθίους 7,29: «Τούτο δε φημί, αδελφοί, ο καιρός είναι σταλμένος το λοιπόν εστίν». Ο υπόλοιπος καιρός λέγει, πω, έρχεται ο Κύριος, είναι συνεσταλμένος. Ο υπόλοιπος χρόνος είναι μικρός, μαζεύεται ο χρόνος, το κουβάρι μαζεύεται. Είναι και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες όσιν, να είναι σαν να μην έχουν γυναίκες. Γιατί, δεν εννοεί να μην τις αγαπούν, και άλλες φορές σας το έχω πει αυτό το σημείο και έχω αναλύσει αυτό το χωρίο. Κάθε άλλο μάλιστα, θα δείτε λίγο πιο κάτω. Γιατί παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου? Διότι περνάει αυτό το σχήμα του κόσμου τούτου. Ποιο είναι αυτό το σχήμα? Καταρχάς με το σχήμα της κατοικίας μας, δηλαδή το σύμπαν. Το σύμπαν είναι ένα σχήμα, θα περάσει αυτό. Αυτό το ίδιο σχήμα θα γίνει η Βασιλεία του Θεού, θα γίνει κάτι άλλο. Τα έχουμε πει αυτά όταν αναλύαμε
το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ύστερα σχήμα είναι αυτός ο γάμος. Εάν δεν υπήρχε ο θάνατος, γιατί να γεννηθούν άνθρωποι? Γεννώνται άνθρωποι επειδή υπάρχει ο θάνατος. Ο Θεός θα μπορούσε να δημιουργήσει τον, όχι το απλώς μόνο έναν άνθρωπο, γιατί θα πει κανείς πώς θα γίνονται οι άνθρωποι. Όπως ο Θεός έκανε τον έναν, θα έκανε και τους πολλούς, χωρίς να μεσολαβεί γέννηση. Να μην υπάρχει το σχήμα αρσενικό θηλυκό. Όπως είναι οι άγγελοι. Οι άγγελοι είναι παμπληθείς. Πώς έγιναν? Οι άγγελοι δεν γεννήθηκαν. Ο ένας δεν βγήκε από τον άλλον. Οι άγγελοι δεν έχουν φίλων. Συνεπώς, για το Θεό είναι όλα δυνατά. Το σχήμα όμως αυτό, με πολλά συμπαρομαρτούντα, όπως το θέμα θερυπίν αγάπη. Δεν θα μπορούσε ο καθένας μόνος του να γεννά, γιατί θα πρέπει να είναι δύο άνθρωποι για να γεννήσουν έναν τρίτον. Ακριβώς για να υπάρξει μια αγάπη, μια έλξη, μια αγάπη όμως η οποία θα ξεκινήσει σαρκική και θα καταλήξει πνευματική, μια βαθιά βαθιά αγάπη η οποία θα εξαγιάσει, όπως θα δούμε πιο κάτω. Ώστε λοιπόν είναι ένα σχήμα, όπως και άλλα πράγματα είναι σχήματα στην εποχή μας. Ο πολιτισμός δεν είναι ένα σχήμα. Θα φύγει ο πολιτισμός. Στην Βασίλεια του Θεού δεν υπάρχει ανάγκη πολιτισμού. Απλώς τροποντινά απαλένει την σκληρή ζωή του ανθρώπου στην γη που έχει αμαρτήσει. Αλλά βέβαια είπαμε απαλένει, αν υπερβούμε τα όρια του πολιτισμού, τότε ο ίδιος ο πολιτισμός γίνεται ένα σκληρό αγκάθι και τρυπάει τον άνθρωπο και τον βασανίζει. Και αυτό το ίδιο το επάγγελμα ακόμη δεν είναι, παρακαλώ, ένα σχήμα για να ζήσουμε, αλλά ακόμη και για να αναδειχθεί η προσωπικότητά μας. Και οι γνώσεις ακόμη είναι ένα σχήμα. Ένα σχήμα που πρέπει να περάσει καμιά διαδικασία. Θα πάω σχολείο, θα πάρω τετράδια, μολύβια, βιβλία, πίνακες, κοιμωλίες. Ο δάσκαλος θα με διδάξει. Θα καθίσω, θα διαβάσω, θα ξαναδιαβάσω, θα φιλομετρήσω τα βιβλία μου. Είναι μια διαδικασία για να φτάσω να γνωρίσω. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Στη Βασιλεία του Θεού θα έχω τη γνώση χωρίς να υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία, όλο αυτό το σχήμα. Έτσι ξαναγυρίζω πάλι και σας λέγω ότι ο γάμος είναι ένα σχήμα. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Αγία Γραφή, το λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά προσέξτε, σας παρακαλώ, προσέξτε. Μπορεί κάποιος να πει, αφού είναι σχήμα, να το πετάξει. Δεν μας χρειάζεται. Όπως ακριβώς θα λέγαμε ότι έφτασε σε μένα ένα καρύδι, τρώγω το περιεχόμενο του, πετώ τα φλούδια. Ναι, αλλά για να φτάσει, αδελφέ μου, το καρύδι στα χέρια σου, χρειάστηκε το φλούδι. Δεν θα μπορούσε να μεγαλώσει επάνω στην καρυδιά αν δεν είχε το φλούδι, αν δεν είχε το σχήμα αυτό. Έτσι λοιπόν, αυτά τα σχήματα είναι σημαντικά και σπουδαία. Να, πώς. Ο ίδιος ο Θεός μέσα εις τον Παράδεισον, όταν έκανε τον άνδρα και την γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα, τους ευλογεί. Αυξάνεστε και πληθύνεστε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός ευλογεί ένα σχήμα. Ο Χριστός την Καινήπια Διαθήκη δεν ευλογεί το γάμο της Κανά με την παρουσία του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι τα σχήματα ευλογούνται από το Θεό, γιατί από το Θεό έγιναν τα σχήματα. Συνεπώς, η σωτηρία κατά το θέλημα του Θεού θα είναι διαμέσου αυτών των σχημάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που σας είπα. Δηλαδή, εάν προσέξεις το σχήμα γάμος, με άλλα λόγια, θα κάνεις τα παιδιά σου, θα σεβαστείς τη γυναίκα σου, θα σεβαστείς, θα υπακούσεις τον άνδρα σου. Εάν μείνεις σωστός τηρητής του σχήματος γάμος, τότε θα σωθείς. Εάν ακόμα τηρήσεις σωστά το σχήμα, ότι αυτός με γέννησε και είναι ο πατέρας μου και εγώ με το παιδί του, μη πεις στη Βασιλεία του Θεού δεν θα είναι ο πατέρας μου και δεν θα είμαι ο γιος του. Στον παρόντα κόσμο είναι ο πατέρας σου και σε ο γιος του. Εάν λοιπόν δεχθείς τον πατέρα σου σαν αυθεντία και τον τιμήσεις, τότε θα σωθείς.
Να η σωτηρία σου. Ακόμη όταν ο μικρότερος σέβεται και υπακούει των μεγαλύτερων. Όταν ακόμη υπάρχει υπακοή στον προϊστάμενο, το λέει ο Απόστολος Παύλος συχνά αυτό, να υπάρχει υπακοή στους προϊσταμένους μας, προϊστάμενες μας αρχές. Ακόμη το σχήμα, προσέξτε, πλούτος, πτωχία, μη παρεξηγήσετε τίποτα, ελεημοσύνη. Ένα σχήμα είναι. Ένας είναι πλούσιος, άλλος είναι φτωχός. Δημιουργείται μία σχέση. Μία σχέση ελεημοσύνης, ελέους. Σ' αγαπώ. Σε πονώ. Γιατί υπάρχει αυτό το σχήμα? Για να υπάρξει ένα έργο που θα μείνει. Διότι στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, ο Κύριος γι' αυτό είπε την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, για να καταδείξει ότι δεν επληρώθη ένα σχήμα όπως έπρεπε, δεν εξαγιάστηκε ένα σχήμα. Ποιο σχήμα? Πλούσιο, τοχός, ελεημοσύνη. Αν δείτε τον λόγο για τον οποίο είπε ο Κύριος στην παραβολή, επειδή λέει έβλεπε τους Φαρισαίους φυλαργύρους όντας, τον φυλάργυρο λέγει, και του είπε την παραβολή αυτή, ότι να ξέρετε που θα βρεθείτε όταν θα φύγετε από τον παρόντα κόσμο, αλλά θα βρεθείτε σε μια κατάσταση κολάσεως. Γιατί? Γιατί δεν εξαγιάσατε το σχήμα σχέσης πλούτου το σχήμα. Με το φαινόμενο, με το γεγονός, το λέει ο σχήμα. Βλέπετε, είναι σχήμα για αυτά. Έτσι θα καταλάβουμε το γιατί ο Θεός εκείνο το σκανδαλώδε που δεν αρέσει σε μερικούς. Γιατί ο Θεός λέει, εγώ έκανα τον πτωχόν, εγώ έκανα τον πλούσιο. Εμείς λέμε όχι, όχι. Δεν θέλουμε αυτό, το δούμε λίγο πιο κάτω. Έτσι, αγαπητοί, γράφει ο Απόστολος Παύλος, Α Τιμόθεος 2:15, «Η δε γυνή σωθήσεται δια της τεκνογονίας, εάν μείνω στην εν πίστη και αγάπη και αγιασμό με τα σοφροσύνη». Η δε γυνή, λέει, θα σωθεί δια της τεκνογονίας. Εννοείται βέβαια από ό,τι ερμηνεύει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και δια της τεκνοτροφίας. Δηλαδή όχι μόνο να κάνει πολλά παιδιά. Το να κάνει, λέει, πολλά παιδιά, λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος, δεν είναι σπουδαίο πράγμα και δύσκολο. Είναι ότι ευκολότερο να κάνει πολλά παιδιά. Αλλά να κάνει σωστά παιδιά, αυτό είναι το δύσκολο. Είναι η αγωγή. Συνεπώς υπονοείται εδώ εκείνο το σωθήσετε δια της τεκνογονίας. Αλλά τι λέγει, θα σωθεί. Τι είναι η τεκνογονία? Ένα σχήμα. Όλοι δεν κάνουν παιδιά. Όλα τα γέρδη δεν κάνουν παιδιά, δεν θα σωθούν αυτοί? Όχι. Εκεί έχουν ένα άλλο σχήμα. Και το καθεξής, ένα άγαμο δεν κάνει παιδιά, δεν θα σωθεί? Όχι. Ζει σε ένα άλλο σχήμα. Είναι πάμπολα τα σχήματα μέσα στον κόσμο αυτόν. Το πάνω είναι ένα σχήμα. Αλλά κάθε σχήμα εξαγιάζεται. Τι λέγει, θα σωθεί για την τεκνογονία. Με το σχήμα τεκνογονία θα σωθεί. Ώστε λοιπόν με ένα σχήμα θα σωθώ, βεβαίω. Και τι λέγει στη συνέχεια? Εάν βεβαίως μείνουν οι δυο οι σύζυγοι στην πιστότητα εν πίστη, όχι στην πίστη τη χριστιανική, αλλά εννοεί στην πιστότητα, δηλαδή δεν καταφέρνουν στην ηθεία και την αγάπη και εις των αγιασμών με τα σοφροσύνη, είναι όλη αυτή, όλο αυτό το κλίμα της αγνότητος και της καθαρότητος μέσα στο γάμο, εκείνο το οικίτη αμύαντος πόνος δε και μυχούς κρινεί ο Θεός. Τίμιος ο γάμος εν πάση και ηκίτη αμύαντος, πόνος δε και λοιπούς κρινεί ο Θεός. Αυτό το κλίμα της καθαρότητος. Τι είναι όλα αυτά? Ένα σχήμα. Και αυτό το σχήμα εξαγιάζεται. Και σώζεται ο άνθρωπος. Τι νομίζετε? Για των σχημάτων θα σωθούμε. Ναι, ναι, αγαπητοί, ναι, ναι, ναι. Σήμερα όμως, όλα αυτά τα εξαγιασμένα σχήματα και η αγαμία σχήμα είναι. Όπως και ο γάμος. Και όλα αυτά τα εξαγιασμένα σχήματα θεωρούνται κατεστημένων και ζητείται η απαλλαγή μας από αυτά. Ότι επιτέλους, αδελφέ, σε όλη την ανθρώπινη ιστορία έχουμε τα ίδια σχήματα. Θέλουμε ποικιλία, θέλουμε αλλαγή. Να τα πετάξουμε. Και έτσι πετάμε τα σχήματα αυτά, τα καταστρέφουμε
με το δικαιολογητικό του αδικαιολόγητον, ότι είναι ένα κατεστημένο. Δηλαδή μια κατάσταση που στάθηκε, μια κατάσταση που τελματώθηκε. Τι θα πει να είμαι πιστός των γάμων? Όχι βραδελφέ. Τι θα πει μοιχεία? Όχι βραδελφέ. Έχω την ελευθερία να κάνω τι θέλω μέσα στον γάμο. Τι θα πει σοφροσύνη πρωτού γάμου? Όχι βραδελφέ. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή το κατεστημένο πλέον, συγγνώμη, όλα αυτά τα σχήματα τα θεωρήσαμε κατεστημένο και τα βαρεθήκαμε. Θέλουμε μια αλλαγή, όπως είναι μερικοί φιλιμανείς άνθρωποι, άνδρες γυναίκες, χαρενομανείς, φιλιμανείς, πώς θα πω, που θέλουν ποικιλία. Δεν αρκούνται εις των γάμων, θέλουν ποικιλία. Για στάσου, για στάσου. Ξέρετε ότι δεν θα σωθείς εάν δεν μείνεις στο σχήμα που όρισε ο Θεός, καθόρισε ο Θεός, ευλόγησε ο Θεός. Κάνει εντύπωση στην Παλαιά Διαθήκη το εξής. Συχνά το συναντούμε αυτό και μάλιστα αναφέρεται και όποτε έχουμε τη μνήμη των Αγίων Πατέρων Συνόδων, ένα ανάγνωσμα το αναφέρει αυτό. Ερώτησαν τον πατέρα σου και αναγγελίστη. Λέει ο Θεός, να ρωτήσεις τον πατέρα σου και θα σου πει. Σε τι να ρωτήσει? Γιατί πατέρα κάνουμε αυτή τη γιορτή? Και ο πατέρας θα σου πει, για αυτό το λόγο κάνουμε τη γιορτή αυτή. Γιατί λέει ο Θεός, να ρωτήσεις τον πατέρα σου και δεν αναλαμβάνει σε κάθε εποχή να πληροφορεί ο Θεός τους ανθρώπους περί του περιεχομένου των όσων εντέλεσε. Γιατί λέγει λοιπόν ερώτησαν τον πατέρα σου? Τον αντιλαμβάνεστε αγαπητοί μου? Ο Θεός εξαγιάζει ένα σχήμα εδώ, το σχήμα παράδοση. Ότι ο πατέρας μου θα μου παραδώσει αυτό που εκείνος παρέλαβε. Συνεπώς ο Θεός ευλογεί το σχήμα παράδοση. Και μάλιστα όχι μόνο το ευλογεί, αλλά και παραπέμπει στο σχήμα παράδοση. Αν λοιπόν ο Θεός ευλογεί το σχήμα και κάθε σχήμα όπως σας είπα και παραπέμπει, εάν υποτεθεί ότι εμείς αθετούμε αυτά τα σχήματα που εκείνος καθορίζει, τότε έχουμε κυρώσει. Είναι η κόλαση. Και στην παρούσα ζωή τιμωρούμε τα, αλλά είναι και η αιωνία κόλαση. Αν με ρωτήσατε λοιπόν ύστερα από όλα αυτά που είπαμε, εκείνοι που διακηρύσουν ότι το πετάω αυτό γιατί είναι κατεστημένο και τα λοιπά, τι κάνουν, είναι αμαρτία? Αν κάποιος δεν θα ήξερε πιο πολλά, θα λέγει όχι αμαρτία. Τα μεγίσει αμαρτία. Αν το θέλετε, από εδώ ξεκινάει η αναρχία. Από εδώ ξεκινάει. Και συνεχίζει το χωρίον και λέει, και ούτως ποιήσατε ή να σωθείτε, και έτσι να κάνετε για να σωθείτε. Τι ζητεί εδώ η ελιπόστατο σοφία? Ή τι ζητάει ο πατέρας μου? Ή εδώ ο ιερός συγγραφέας, ο οποίος παίρνει την θέση του πατρός? Ζητεί εφαρμογή όλων εκείνων των πραγμάτων που παραγγέλει ο πατέρας και που πρέπει εγώ, θα πρέπει εγώ να τα εφαρμόσω δια της υπακοής. Θα πρέπει να υπακούσω. Έτσι έχουμε τον καρπό της υπακοής, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η σωτηρία. Είναι σωτή. Πώς εννοείται τώρα αυτή η σωτηρία? Ο παλαιός νόμος έλεγε, Έξοδος 20,12, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, είναι εύθυ γέννητε και είναι μακροχρόνιος γέννη επί της γης της αγαθής, εις Κύριος ο Θεός σου διδοσίσει. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου για να έχεις προκοπή και για να ζήσεις πολλά χρόνια. Επάνω σε αυτή τη γη την αγαθή, τη γη της Ευαγγελίας, που Κύριος ο Θεός σου το έχει δώσει. Συνεπώς πώς εννοούμε αυτή τη σωτηρία? Όταν λέγει ή να σωθείτε, εμένα να ακούσετε τον πατέρα σας για να σωθείτε, πώς μπορούμε να την κατανοήσουμε αυτή τη σωτηρία?
πρώτον εσύ γέννησε, δηλαδή να έχεις προκοπή. Η προκοπή είναι η προκοπή. Θα δούμε παρακάτω, γιατί αυτά αναλύονται στους παρακάτω στίχους ουσιαστικά. Εκείνο που λέγει πάρε την ευχή του πατέρα σου, θα έχει προκοπή. Πήρε την κατάρα, εκκριζεί θεμέλια τέκνων. Φοβερό πράγμα. Ούτε τα θεμέλια του σπιτιού σου δεν θα μείνουν. Πρόσεξε το. Και σπίτι δεν είναι η μια πέτρα πάνω στην άλλη. Σπίτι, οίκος είναι και το σπιτικό. Είναι και το σπίτι, είναι και το σπιτικό. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε οικογένεια. Οπότε εκείνο το ευθυγέννησε είναι πολύ σημαντικό, που σημαίνει να έχεις προκοπή. Προκοπή, να το πω απλό ελληνικά, αυτό που μας έλεγαν οι μαμάδες μας, οι γιαγιάδες μας, όταν έδιναν την ευχή τους. Τους κάναμε μια δουλειά, τους θυμούσαμε, τρέχαμε με προθυμία να τους κάνουμε αυτό που ζητούσαν. Και έλεγε η γιαγιά, η μάνα, παιδάκι μου, πέτρα να πιάνεις, χώμα να πιάνεις, χρυσάφι να γίνεται. Αυτό είναι. Ή να έρθει η γέννηση. Να έχεις προκοπή. Μερικοί άνθρωποι λένε, τι περίεργο πράγμα. Μόλις βλέπω μια πόρτα ανοιχτή και πάω να περάσω, κλείνει η πόρτα. Πάω σε μια δίπλα, κλείνει η πόρτα. Κλείνει και εκείνη. Κλείνει και εκείνη. Άλλοι λένε, μόλις βρεθώ μπροστά σε μια κλειστή πόρτα, ανοίγει και περνώ. Τι συμβαίνει? Βέβαια θα μου πείτε, αυτό είναι απόλυτο? Θα σας πω, δεν είναι απόλυτο. Στην Καινή Διαθήκη δεν είναι απόλυτο και μη θορυβηθείτε. Διότι υπησέχονται και άλλοι παράγοντες. Όπως είναι η παιδαγωγία του Κυρίου, ή στο μεταλαβήν, όπως λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, ή στο μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Είναι βαθύτερο αυτό. Πάντως όμως, θα λέγαμε σε ένα πρώτο επίπεδο, σε ένα πρώτο πλάνο, μένοντας στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, είναι αληθές αυτό. Αναμφισβητήτως, είναι αληθές. Το δεύτερο σημείο είναι το μακροχρόνιο. Είναι πολλά χρόνια για να ζήσεις. Ήταν αγαθό αυτό, αγαπητοί μου, ήταν το μεγαλύτερο αγαθό στην Παλαιά Διαθήκη. Διότι ο Άδης ήταν σκοτεινός, ζωφερός. Και όσο κανείς έμενε στον Άδη, παρούσα ζωή πιο πολύ, τόσο λιγότερο θα έμενε στον Άδη, εν όψη ότι θα κατήρχεται ο Χριστός και ο Άδης θα έπαβε να είναι πια ο ζωφερός Άδης. Και το τρίτο, που λέγει «Της γης της αγαθής εις Κύριος ο Θεός σου διδοσίσει». Θα απολαύσεις τη γη και τα αγαθά. Ώστε λοιπόν έχουμε αυτά τα τρία αγαθά. Αυτά τα τρία αγαθά συνιστούν την σωτηρία στη διάσταση της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτή είναι η πρώτη όψη των αγαθών. Αλλά οι εντολές δεν περιορίζονται μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, είναι και στην Καινή Διαθήκη. Η δευτέρα τώρα όψη, η βαθυτέρα, είναι ότι αυτά τα ουράνια αγαθά είναι εκείνα που λέγει η γη αγαθή. Τι είναι αυτή η γη αγαθή, η βασιλεία του Θεού? Είδα καινών ουρανών και καινήν γη. Ποια είναι αυτή η μακροημέρευση? Δεν έχουμε πια ανάγκη από την μακροημέρευση. Αυτό το αγαθό είναι ξεπερασμένο πλέον στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό έχουμε και μάρτυρες σε νεαρά ηλικία. Διότι φεύγοντας από την παρούσα ζωή βρίσκεις τον παράδεισο, που δεν είναι πια εκεί ο ζωφερός, ο φοβερός τόπος, αλλά και ακόμα είναι η βασιλεία του Θεού αργότερα με την ανάσταση των νεκρών. Άρα δεν έχω πια ανάγκη από μακροημέρευση, διότι μου δίδεται η αιωνία ζωή. Και εκείνο το η ευτυχία, που ευσυγένεται όλα τα αγαθά, η ευτυχία είναι όλα τα αγαθά της βασιλείας του Θεού, αγαπητοί. Αλλά προσέξτε όμως, σήμερα οι άνθρωποι ενδιαφέρονται. Πρώτον, από τη μια μεριά, για τα υλικά αγαθά, χωρίς την τήρηση των σχημάτων, που αυτή η τήρηση των σχημάτων έγινε εντολή. Άραγε το καταλάβατε αυτό. Αγαπητοί μου, θέλω όταν θα φύγετε να θυμόσαστε αυτό, ότι η τήρηση των σχημάτων έγινε εντολή.
Είπαμε ο πατέρας μου και εγώ, ότι εγώ είμαι παιδί του, είναι ένα σχήμα. Αυτό το σχήμα έγινε εντολή. Τι λέει η εντολή? Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα. Όταν θα φύγετε από εδώ, σας παρακαλώ, αυτό θέλω να το μάθετε. Ετοιμένο, είναι σπουδαίο. Διότι εδώ υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν τα αγαθά. Ποια αγαθά? Τα υλικά αγαθά. Θέλω πλούτον, θέλω μακροημέρευση, θέλω ξέρω εγώ, χωρίς να τηρήσουν το σχήμα, χωρίς να τηρήσουν την εντολή. Μα δεν γίνεται. Πρέπει να τηρήσεις την εντολή για να πάρεις τα αγαθά αυτά από το Θεό. Είναι όμως και μια δεύτερη κατηγορία ανθρώπων που, εδώ προσέξτε τώρα, που ζητούν τη βασιλεία του Θεού χωρίς πάλι την τήρηση αυτών των σχημάτων, που είναι, όπως σας είπα, εντολή. Είναι παράξενο. Σου λέγει, γιατί να προσέξω τον πατέρα μου? Δεν έχω καιρό, εγώ θα μελετάω, θα διαβάζω, θα προσεύχομαι και δεν κοιτάζω τον πατέρα μου, δεν κοιτάζω τη μάνα μου. Μη μου πείτε ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπερεμέου και στιμάξιος, θα το πούμε πιο κάτω αυτό. Εδώ είναι, θα λέγαμε, η παραθεώρηση των ευλογημένων σχημάτων μέσα στον κόσμο αυτόν για μια δίθεν πνευματική ζωή. Δεν θα πετύχω τίποτα. Δεν θα πετύχω τίποτα, γιατί ο Θεός θέλει δια των σχημάτων να αγιαστώ, γιατί εκείνος θα εξαγίασε τα σχήματα. Ξέρετε, στην εποχή του Χριστού υπήρχε μια τέτοια περίπτωση, σαν και αυτή που σας λέγω το σύνορα. Αυτή η δεύτερη κατηγορία, την οποία ο Χριστός διόρθωσε, και μάλιστα την διόρθωσε με αγανάκτηση. Είπε το εξής: εσείς λέτε ότι, καλύτερα να σας το διαβάσω, Ματθαίος 15,5, ο Θεός ενετήλατο, λέει ο Ιησούς Χριστός, λέγον τίμα τον πατέρα και την μητέρα. Ο Θεός παρήγγειλε λέγοντας να τιμάς τον πατέρα και τη μητέρα σου. Ημείς δεν λέγεται, αλλά εσείς λέτε, όσαν είπε το πατρί ή τη μητρή δώρον, ο εάν εξ εμού ωφεληθείς, και ούτε μίση τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού. Και οικειρώσατε την εντολή του Θεού δια την παράδοση ημών. Ακούστε εδώ. Για να συντηρήσω τον πατέρα μου θέλω 1.000.000 δραχμές. Όσο θα ζήσει. Τι κάνω εγώ? Παίρνω το 1.000.000 και το αφιερώνω στο ναό τότε, του Σολομώντος στο ναό. Και λέω στον πατέρα μου, κοίταξε πατέρα μου, τα χρήματα με τα οποία θα σε έτρεχα τα έχω αφιερώσει στο Θεό. Συνεπώς μερίδα πλέον από αυτά δεν έχεις, κάνε καλά. Και λέει τώρα ο Χριστός, ο Θεός παρήγγειλε να τιμάτε τους γονείς σας και να τους προσέχετε. Εσείς λέτε ότι τα χρήματα που θα δίδατε για τους γονείς σας τα δίδετε στο ναό ως τάμα, ως δώρον. Και τι κάνατε? Αθετήσατε και ακυρώσατε την εντολή του Θεού. Ποια εντολή? Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και γιατί το κάνει αυτό ένας άνθρωπος? Το κάνει δήθεν από μια περισσότερα πνευματικότητα. Το ακούσατε, αγαπητοί, αυτό? Ας το προσέξουμε, διότι είναι ακρότητες. Οι μεν ζητούν υλικά πράγματα χωρίς τήρηση σχημάτων που είναι εντολές, και οι άλλοι ζητούν κατάργηση σχημάτων για να αποκτήσουν δήθεν, πνευματικότερα πράγματα. Ας προσέξουμε λοιπόν, διότι είναι δύο ακρότητες. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο. Ο γαρ Κύριος εδόξασε πατέρα επιτέκνης και κρίσιν μητρός εστερέωσεν εφυής. Διότι ο Κύριος, λέγει, εδόξασε, έδωσε την αυθεντία στον πατέρα για να στέκεται πάνω από τα παιδιά του, και την κρίση, την αυθεντία στη μάνα, την εστερέωσε να είναι πάνω από τους γιους της.
Κοιτάξτε εδώ αυτή η ποιητική πάλι θα λέγαμε έκφραση που είναι γνώρισμα των σοφιολογικών βιβλίων. Το ίδιο πράγμα, το ίδιο πράγμα με δύο εκφράσεις. Το ένα λέει επιτέκνης, το λέει, το άλλο το λέει εφ επί, δηλαδή ιείς. Που είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά είναι ένας τρόπος φιλολογικός για να κάνει πιο πλουσιότερο των λόγων. Και κάποτε σε αυτό το εν διαδιήν, το ένα μέσα σε δύο πράγματα, σε δύο εκφράσεις, αλλά είναι το ίδιο πράγμα, υπάρχει ένας όμορφος πλούτος, κάποτε και ερμηνευτικός πλούτος, ο οποίος δεν είναι παραβλεπταίος, είναι σπουδαίος. Εδώ βλέπουμε στον στίχον αυτόν, αγαπητοί, να τονίζεται η αυθεντία του πατέρα και της μητέρας και ότι αυτή η αυθεντία καθορίζεται από το Θεό. Δεν είναι καμία επινόηση των γονιών, αλλά είναι από το Θεό να υπάρχει αυτή η αυθεντία. Σήμερα, όπως σας είπα προηγουμένως, υπάρχει μια κρίση της αυθεντίας. Πρώτος εισηγητής απορρίψεως της αυθεντίας είναι ο διάβολος, ο οποίος μέσα στον παράδεισο αμφισβήτησε την αυθεντία του Θεού και λέγει στους πρωτοπλάστους, όχι, δεν είναι έτσι όπως σας το είπε ο Θεός, είναι αλλιώτικα, και δημιουργεί μια μετάθεση της αυθεντίας στους ταλέπορους προγόνους μας, και η μετάθεση έγινε από το Θεό στο πρόσωπό του, ότι δηλαδή δεν σας τα είπε καλά ο Θεός, συνεπώς τους σαλεύει την αυθεντία, σαλεύει την αυθεντία του Θεού μέσα στη συνείδηση των πρωτοπλάστων και την μεταθέτει την αυθεντία στην αυθεντιά του και τι λέγει, αυτό που θα σας πω εγώ είναι, αν δοκιμάσετε από τον καρπόν θα ανοιχθούν τα μάτια σας και θα γίνετε θεοί. Πρώτος λοιπόν εισηγητής απορρίψεως της αυθεντίας του Θεού και συνεπώς κάθε αυθεντίας, προσέξτε, και συνεπώς κάθε αυθεντίας είναι ο διάβολος. Άρα λοιπόν είναι ένα έργο καθαρά διαβολικό η απόρριψη της αυθεντίας. Άμα ακούμε ότι θα απορρίψω το κατεστημένο, στην πραγματικότητα είναι διαβολική επινόηση σε αυτό. Δεν είναι καινούργιο πράγμα. Είναι τόσο παλιό όσο ο άνθρωπος. Αλλά μόλις και ανάγκη να πούμε ότι η αυθεντία των γονιών είναι αναγκαιοτάτη, γιατί χωρίς αυτή την αυθεντία η αγωγή είναι ουτοπία. Σας παρακαλώ, ανοίξτε καλά τα αυτιά σας και ακούστε αυτό που σας λέω. Αγωγή χωρίς αυθεντία είναι σαν να προσπαθείτε να βάλετε νερό σε ένα, να αντλήσετε νερό με ένα καλάθι ή να γεμίσετε ένα ξεροπήγαδο. Είναι αδύνατο να επιτύχετε αγωγή στα παιδιά σας χωρίς να εξασφαλιστεί αυτή η αυθεντία η δική σας απέναντι στα παιδιά σας. Θα πρέπει όμως να σας πω, και αυτό είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας, ότι πολλοί γονείς κατά ένα περίεργο τρόπο προσπαθούν οι ίδιοι όχι να μη διατηρήσουν αλλά να σπάσουν αυτή την αυθεντία μπροστά στα ίδια τα παιδιά τους. Επιχείρημα από μια κακέκτυπη, θα λέγαμε, ταπεινοφροσύνη εν ονόματι δήθεν μιας ελευθερίας και μιας ισότητος. Όταν επί παραδείγματι άκουσον, θα λέγε κανένας, ο πατέρας παίρνει το παιδάκι του μέσα στο μπάνιο και κάνουν και οι δύο γυμνή μπάνιο, για να μην λέει το παιδί ότι σαν τι άλλο μπορεί να είναι ο πατέρας μου από ότι μπορεί να είμαι εγώ. Να δει ο πατέρας, να δει το παιδί τι είναι ο πατέρας του. Ισοπαίδωση. Τα ακούσατε αυτό? Πρέπει να το έχετε ακούσει εξάλλου. Θα το έχετε ακούσει. Είναι μερικοί υπερμοντέρνοι γονείς που προσπαθούν να σπάσουν αυτή την αυθεντία και να διατηρήσουν απέναντι στα παιδιά τους μια απομυθοποίηση της παρουσίας των γονιών. Τι είναι ο πατέρας σου, παιδί μου? Τίποτα δεν είναι ο πατέρας σου. Είναι απλώς ό,τι είσαι και εσύ. Τίποτε άλλο. Αυτό είναι ο πατέρας σου. Τίποτα άλλο δεν είναι. Βεβαίως κάποτε θα μάθει το παιδί ότι είναι αυτός, ότι είναι και ο πατέρας του. Αλλά μέχρι να το μάθει πρέπει να περάσει μια διαδικασία.
και πρέπει αυτή η διαδικασία να περάσει από, την, από το, το κριτήριο της αφεντίας. Τον γκρέμισες αυτό, δεν θα πετύχει εισαγωγή. Το παιδί σου θα γίνει ένας αλήτης, ένας πόρνος, ένας ανήθικος, θα ζητήσει ακόμα και πράξιμο μεικτικές άμα κάνεις αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ φυσικό, πάρα πολύ φυσικό. Θυμόσαστε εκείνο το περιοδικό της νέας γενιάς, εκείνο το περιοδικό που βγήκε τελευταία και έκανε θόρυβο τόσο πολύ? Κάνετε, λέει, έρωτα ακόμα και με τους γονείς σας. Ναι, ναι, το ξέρετε, το έχετε διαβάσει αυτό. Κάνετε έρωτα ακόμη και με τους γονείς σας. Γιατί φτάσαμε να το λέμε αυτό? Είναι μια προσπάθεια να απορρίψουμε την αυθεντία των γονιών. Ότι ο πατέρας μου και η μάνα μου δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι όπως είμαι και εγώ. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να μην χρησιμοποιήσω τη μάνα μου ή τον πατέρα μου όπως εγώ θα θέλω? Αυτά, αγαπητοί μου, δεν είναι μακρισμένα πράγματα. Δεν είναι σε κάποιο νησί, σε κάποιον ωκεανό άγνωστο. Είναι μέσα στη ζωή μας αυτά. Τα διαβάζετε, τα βλέπετε, τα ακούτε, τα ζείτε. Αλλά καρπός αυτής της καταπατήσεως, της πατρικής αυθεντίας, είναι φανερό ποιος είναι. Η αναρχία. Αμέσως έχουμε την αναρχία. Ακούστε με, αγαπητοί, χωρίς βέβαια να καταπιέζουμε τα παιδιά μας με την κακώς νοούμενη καταπίεση, λέμε την έννοια δηλαδή το παιδί μας να το ταλαιπωρούμε και να το βασανίζουμε. Δεν γίνουμε βασανιστές. Αλλά το να το τιμωρήσω το παιδί μου, να το δείρω, δεν είναι βασανισμός, δεν είναι καταπίεση. Το να πω στο παιδί μου, παιδάκι μου, κάτσε να διαβάσεις. Κάτσε να διαβάσεις. Θέλω να πάω να παίξω. Όχι, θα πας να παίξεις αφού θα διαβάσεις. Αν δεν κάνουμε αυτή την καταπίεση εντός εισαγωγικών, δεν θα κάνουμε προκοπή στα παιδιά μας. Μόλις το παιδί βαρεθεί, το παιδί έχει μία φυσική τεμελιά. Όταν το παιδί μας πει δεν θέλω να κάνω αυτό, δεν βαριέμαι να διαβάσω, εντάξει παιδάκι μου, να μην σε καταπιέσω, γιατί έτσι λένε παιδαγωγικοί νόμοι, τρέχα, παίξε, κάνω ό,τι θέλεις. Θέλω να πάω στον δρόμο, θέλω να πάω παραπέρα. Τότε τι παιδί θα βγάλω? Τι παιδί θα κάνω? Θα καταπιέσω. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτό που λέει η Βασιλεία του Θεού, βιάζεται. Θα βιάσω τον εαυτό μου, αλλά όμορφα, παιδαγωγικά. Κάποτε θυμάμαι, με συγχωρείτε που θα πω πάλι και αυτό, στην εποχή μου τότε είχε γίνει ο νόμος του οκταταξίου γυμνασίου. Και ήμουν 10 χρονών παιδάκι, είχα τελειώσει τετάρτη δημοτικού. Ένα παιδάκι 10 χρονών βεβαίως θέλει να χαρεί το καλοκαίρι του αναμφισβήτητα. Ήρθε λοιπόν αυτή η διαταγή κάπου μηνύ Ιουλίου, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί Αύγουστο, δεν θυμάμαι, που έλεγε ότι έπρεπε να δώσουμε και εξετάσεις στο γυμνάσιο. Και ψυχολογικός βεβαίως αναπάντεχο αυτό το πράγμα. Όταν το έμαθα, μου είπανε ότι έπρεπε να δώσω εξετάσεις στο γυμνάσιο. Δεν καταλάβαινα τίποτα από όλα αυτά. Γιατί δεν κάναμε τότε εξετάσεις, τουλάχιστον στο δημοτικό Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη, εγίνονται κάποιες εξετάσεις. Έπρεπε να διαβάσω όμως. Τότε η μητέρα μου, στην αυλή θυμάμαι, με έβαζε να διαβάσω. Έπαιρνε το ράψιμό της, το μπλέξιμό της και ήταν πλάι μου. Εγώ βαριόμουν, ήθελα να παίξω. Καλοκαίρι σας είπα. Και σκονόμουνα. Είχε δίπλα της κάτι σταφίδες, κάτι πασατέμπους, κάτι τέτοια πράγματα, κάτι στραγάλια κτλ. Μου άφηνε μερικά πάνω στο τραπέζι. Μου άφηνε, έκανα μια βόλτα, ξαναγύρισα πάλι. Αγαπητή μου, με τον τρόπον αυτόν με ξεγελούσε. Καταπίεσε εσύ. Μ' άφηνε και με εκεί, με πίεσε να διαβάσω. Αλλά με ξεγελούσε. Με ένα όμορφο τρόπο. Έδωσε εξετάσεις και πέρασα. Σε οφείλω χάρη της. Θα την αναπαύσω. Αν δεν επέμενε, ίσως δεν θα έχουμε μάθει γράμματα. Μετά αυτή η κατοχή, δεν θα έχουμε μάθει γράμματα. Αυτή είναι μια καταπίεση. Μια καταπίεση είναι. Δεν γίνεται αλλιώτικα, αλλά δεν είναι καταπίεση από εκείνη που βασανίζει το παιδί. Είναι από εκείνη που γίνεται κατ' επιστήμη, με ψυχολογία. Όμορφη καταπίεση. Λοιπόν, προσέξτε με. Πρέπει να ασκηθούν τα παιδιά σας αντιπάσεις θυσίας στο να υποστούν την αγωγή της αυθεντίας. Πρέπει το παιδί να μάθει να αισθάνεται ότι οι γονείς του αποτελούν αυθεντία, διότι αν δεν το μάθει αυτό, δεν θα πετύχετε τίποτα παρακάτω. Το υπόστρωμα, θα λέγαμε, το υπόβαθρο επί του οποίου θα θεμελιώσετε την αγωγή, είναι η αυθεντία η δική σας.
Πώς θα την πετύχουμε μας αυτή την αυθεντία, αγαπητοί? Αυτή η αυθεντία θέλει κάποιες προϋποθέσεις, αλλά λυπούμε που τελείωσε η ώρα. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τρίτη.